Νομίζω... σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι έχουν συνεργασία. Μάλλον σε συνεργασία με την Πασεγές. Άσε τους συνεταιρισμούς στην άκρη. Λοιπόν. Υπάρχει Πασεγές. Υπάρχει Πασεγές, λοιπόν. Πού είναι? Στα χαρτιά υπάρχει, λοιπόν. Πού είναι, τι κάνει η Πασεγές τελικά? Η οποία θα έπρεπε να έχει βγάλει την αγροτική πολιτική. Αυτή στη συνεργασία με τους Έλληνες βουλευτές, τους ευρωβουλευτές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα όταν εμείς πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτούμε, είδαμε ότι αυτό το οποίο συμφωνήσαμε ήταν η Ελλάδα να φύγει από αγροτική περιοχή. Ορίστε. Σε τελική ανάλυση αυτό, εκεί φτάσαμε, εκεί καταντήσαμε. Να πληρώνουν τους Έλληνες αγρότες να βγάζουν την παραγωγή τους και να μην τα ξανασπέρνουν τα χωράφια. Κάναμε δηλαδή τον αγρότη, αυτή τη στιγμή σε εισαγωγικά δεν είναι, αλλά σε εισαγωγικά τεμπέλη, διότι εφόσον αυτός ο άνθρωπος παίρνει την επιδότηση και δεν δουλεύει, σου λέει: αφού παίρνει την επιδότηση, δεν θα δουλέψω. Το στρέψαμε στο εύκολο χρήμα. Ενώ θα έπρεπε πάρα πολύ, όπως είπατε, να γίνει μια πολιτική και ελπίζω να την κάνουμε τώρα και ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Γιατί αν δεν την κάνουμε τώρα, τελειώσαμε. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, το τονίζω, να κάνουμε αυτό που είπατε, δηλαδή το απλό. Να κάνουμε τη στρατηγική μας, ναι, να πούμε τι τέλος πάντων πρέπει η χώρα μας να παράγει, αυτό μάλιστα. Να κάνουμε όμως και το δικό μας brand, δηλαδή λάδι παρνοσκάρι. Έχει η Ελλάδα, έχει και η Ισπανία. Μα η Ισπανία επειδή είναι μεγαλύτερες ποσότητες είναι φθηνότερο. Δεν είναι και ποιοτικά τόσο καλό. Αλλά είναι περισσότερο και η Ιταλία. Αποτέλεσμα, εμείς αν έχουμε το δικό μας brand να το πουλούμε σαν επώνυμο ελληνικό προϊόν, έτσι, πάμε να ανταγωνιστούμε τι? Αυτό που δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε, το άλλο που είναι φθηνότερο. Το ισπανικό κρασί είναι πιο πολύ, είναι σε ποσότητα, έτσι. Έχουμε πληθώρα ισπανικού κρασιού. Όμως το κρασί το ελληνικό έχει αναγνωριστεί σε αξία με το κρασί το γαλλικό από τις περιοχές του Μπορντό. Εκεί το καταφέραμε. Που σημαίνει ότι κάποιοι που ασχοληθήκαν με το θέμα το πετύχανε. Που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να αλλάξουμε την ελληνική κοινωνία. Μπορούμε να αλλάξουμε την ελληνική αγροτιά. Αρκεί να βάλουμε τους σωστούς στόχους. Σήμερα υπάρχουν τα συστήματα υδροπονίας, τα οποία τα έχουμε αφήσει εντελώς. Λοιπόν, ελάχιστα να κάνουμε. Ενώ στο εξωτερικό γίνεται κατά αγορά. Έρχονται στην Ελλάδα, τρώμε ντομάτα Βρυξελών. Μα είναι δυνατόν στην Ελλάδα να τρώμε ντομάτα Βρυξελών? Γιατί δεν το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα? Τα ελληνικά σούπερ μάρκετ έχουν λεμόνια, λέει, Τουρκίας. Λοιπόν, όχι, θέλω να σας πω ότι στις Βρυξέλλες οι κλιματολογικές συνθήκες είναι χειρότερες από στην Ελλάδα. Υπάρχει περισσότερο κρύο. Παρ' όλα αυτά, λόγω του ότι οι άνθρωποι έχουν ειδικά συστήματα θέρμανση και βγάζουν ντομάτα. Και μάλιστα να είναι και φτηνή, ώστε να την τρώμε εμείς εδώ πέρα. Την τρώμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να δούμε και αυτά πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Και το τονίζω, πιστεύω, να το κάνουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Ελπίζω πραγματικά να φτάσουν αυτά που λέμε στα αυτιά του αρμόδιου υπουργού και στα αυτιά του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Πασεγές. Να μην είναι μονάχα λόγια και να μην παίρνουν κάποιες θέσεις για το Θεαθήνε την ώρα που κατεβαίνουν τετραχτερτάτο. Να δώσουν λύσεις, να κάνουν προτάσεις. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το σπαράγγι μας είναι από τα καλύτερα. Το ρύζι μας. Όλα τα προϊόντα της υλικής φύσης, λόγω της ωραίας βιοποικιλότητας που έχουμε, παράγει νοστιμιά. Είμαστε και σαν άνθρωποι και τα προϊόντα είναι νόστιμα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει όμως αυτά να τα αναδείξουμε. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε σειρά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ΟΚΑΣ. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν και να δοκιμάσουν το ελληνικό προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Ότι εμείς στην Ελλάδα πρέπει να βγάλουμε brand δικό μας. Έτσι, δεν μπορούμε να πάμε με το ισπανικό λάδι. Όπως πήγαμε με το κρασί το ελληνικό, το οποίο το προάγαμε, το αναδείξαμε και πραγματικά σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε αυτό το τομέα. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στην υπόλοιπη αγροτική παραγωγή. Θέλω να πω όμως το εξής. Σήμερα, στις 3 του μηνός Ιανουαρίου, θα συζητηθεί ο επενδυτικός νόμος στην Βουλή. Που και πρέπει να πούμε, επειδή την εκπομπή την κάνουμε πιο νωρίς, όταν λοιπόν θα μεταδοθεί η εκπομπή, εμείς το είχαμε ήδη συζητήσει. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι ο νέος επενδυτικός νόμος έχει μόνο τα περισσότερα κίνδυνα φορά απαλλαγές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τον αλλάξουμε. Δεν μπορούμε με φορά απαλλαγές να κάνουμε τον Έλληνα αγρότη να επενδύσει. Να κάνει επενδύσεις μεγάλες, οι οποίες θα δώσουν όθηση στην αγροτική οικονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει ένα άλλο καθεστώς, πιο εξειδικευμένο. Σωστά. Να πέσει χρήμα στην αγορά, στην αγροτιά. Όχι χρήμα όμως το οποίο να είναι
υπερτιμολογημένο και να μπει στις τσέπες κάποιων επιτίδιων. Όχι. Το πραγματικό χρήμα πρέπει να πέσει και νομίζω ότι αν θέλουν οι φορείς, αν θέλουν το κράτος να ελέγξει, μπορεί να το ελέγξει. Μπορεί. Έτσι. Το ξέρω. Πρέπει να σταματήσουν λοιπόν τα λαδώματα κλπ. Τα οποία γινόταν και μια επένδυση που έκανε 100 ευρώ, την εμφανίζαμε 200. Το για να πάρουμε την επιδότηση και να κάνουμε την επένδυση χωρίς να βάλουμε ένα ευρώ. Είναι λάθος αυτό. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι η κρατική μηχανή, το λάδι της κρατικής μηχανής είναι το λάδωμα. Το γνωρίζεις. Όχι, το Μαρομπόπουλε. Σε όλες τις καταστάσεις γινόταν αυτό. Όλα τα χρόνια. Ναι. Δεν μπορούσε κανείς να κάνει κάτι αν δεν είχε λαδώσει κάποιον, εκτός και αν είχε γνωριμίες μόνο εκεί. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Το 1989, με το νόμο 1262, έκανα ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Σας μιλώ στο λόγο της τιμής μου, δεν λάδωσα τότε κανέναν. Και λειτουργήσαν όλα. Ήσασταν κάποιος και είχατε κάποιο όνομα. Το 1989 σας λέω. Ας πάει τώρα κάποιος άλλος. Πριν 20 χρόνια. Να. Τα λειτουργούσαν σωστά. Να. Δεν ήταν όλα με το λάδαμα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι το λάδαμα. Πιστεύω ότι οι καταστάσεις. Να και ένας τυχερός. Πρέπει να αλλάξουν. Συμφωνώ. Και πρέπει και ο επιχειρηματίας, όταν ο ίδιος είναι σωστός και σέβεται τον εαυτό του. Δεν μπορεί ένα που κάνει 10 το γράψει 20. Τι γίνεται, δηλαδή, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου πια. Θέλεις να κλέψεις, ας πούμε. Πρέπει να σταματήσει η κλοπή από το κράτος. Από όλους μας. Δυστυχώς αυτό που λέει ο Λαζόπουλος, έχει τεράστιο δίκιο. Αναγνωρίζουμε τις κλοπές, αλλά δεν έχουμε βρει ποτέ τους κλέφτες για όλα τα πράγματα. Ας πάω παρακάτω. Θέλω να μιλήσουμε 2 λεπτά μονάχα, γιατί έχω 2 θεματάκια που πρέπει να κουβεντιάσουμε και δεν έχουμε πολύ χρόνο, μου λένε. Να πάμε λίγο στον τουρισμό. Αυτό το κράτος έπρεπε να είναι κάνες, το λιγότερο. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι γεωγραφικά και σαν τοπίο και αν θέλει σαν κλίμα είμαστε καλύτερα από τις κάνες. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται? Γιατί όλη αυτή η μίζερη κατάσταση στο κομμάτι αυτό του τουρισμού μας? Λοιπόν, καταρχάς μέχρι στην Ελλάδα, μέχρι πρώτον όσοι λείπαν οι υποδομές. Εγώ όταν ξεκίνησα το ξενοδοχείο. Δρόμοι, ίδρυψη αποχέτους. Εκοπεντευόμαστε με αυτά. Λοιπόν, δεν έχει διάδικο. Σήκωνε ο πελάτης το τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει στο εξωτερικό και στη στιγμή που σήκωνε το τηλέφωνο, αυτό έγραφε χωρίς να μιλάει. Πήγαινε στη ρεσεψιόν, του λέγανε ρεσεψιόν που θα πληρώσει τόσες δραχμές τότε. Μα δεν μίλησα. Ας μιλούσε. Μα πώς να μιλήσω αφού δεν μπορούσα. Δεν άνοιξε γραμμή. Λοιπόν, μιλάμε σιγά σιγά βελτιωθήκαμε. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Είχαμε μια χώρα η οποία ήταν σε τραγική κατάσταση. Βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν υπήρχαν δρόμοι. Θυμηθείτε τον δρόμο και Χαλκιδική. Πριν μια χρόνια. Γιατί τι ωραίες ατελείωτες υπήρχαν. Βελτιώθηκε. Ναι. Το αεροδρόμιο. Βελτιώθηκε. Γίνονται κινήσεις καθημερινά και βελτιωνόμαστε. Όμως τα πράγματα γίνονται αργά. Για τον τουρισμό ειδικά, θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει η μαφία στον τουρισμό. Δηλαδή, όχι, θα έλειπε και από εκεί, νομίζω. Δεν είναι μια απλή κατάσταση ο τουρισμός. Υπάρχουν τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία κατευθύνουν τον τουρίστα εκεί που θέλουν αυτά. Και μπορεί να σε πάει μια χρονιά στην Ελλάδα, 2 χρονιά στην Ισπανία, 3 χρονιά στην Τουρκία. Δηλαδή είναι ανάλογα. Διαφωνώ. Τα μεγάλα λοιπόν τουριστικά γραφεία που κάνουν όλο αυτό και το ξέρουμε, δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές και τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις και τους κατάλληλους ανθρώπους έτσι ώστε να έρθουν προς τα εδώ. Η Τουρκία τι κάνει? Μπορεί. Αυτό κάνει. Δεν είναι έτσι. Επιτρέψαμε να σας πω, γιατί τα πράγματα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά δεν έχω κι εγώ, δεν είμαι πολύ μακριά από το πρώτο χέρι, σας πληροφορώ. Λοιπόν, συμφωνώ, ναι. Αλλά ακούστε με. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πάντα είναι. Υπάρχει ένας πολύ σκληρός ανταγωνισμός στον τουρισμό. Πάρα πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Ναι. Και χαίρομαι αυτή τη στιγμή την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έριξε το ΦΠΑ στο 6% για να μπορούν να βοηθήσει τους Έλληνες ξενοδόχους, οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολες μέρες. Διότι ο Έλληνας ξενοδόχος έχει να ανταγωνιστεί το κόστος του χρήματος, που στην Ελλάδα είναι περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, λόγω του ότι η χώρα μας δεν είναι φερέγγια, αγοράζει το χρήμα ακριβότερα. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα, έχει περισσότερο κόστος χρήματος καταρχάς. Από το να πάει να την κάνει στην Τουρκία ή στην Ιταλία, ακριβώς, οτιδήποτε. Λοιπόν, ναι. Πρώτο λοιπόν είναι το κόστος χρήματος. Δεύτερο είναι το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού. Στην Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει υψηλό κόστος. Από την άλλη μεριά, αν δεν βοηθήσει το κράτος με τις υπόλοιπες, ακόμα και το αεροδρόμιο. Έρχεται στην Ελλάδα στο αεροδρόμιο, επειδή έχουμε καινούργιο αεροδρόμιο, πληρώνει χαρά της μεγάλο. Ναι, έτσι. Δεν, είναι, ναι. Δεν βοηθάμε τον τουρισμό. Επομένως, πρέπει λιγάκι να σκύψει επάνω και να το δει.
Ναι, δύο πράγματα θέλω να πω. Εκτός, δεν έχω χρόνο και θέλω να προλάβω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Εκτός από τη διαφήμιση την οποία πρέπει να κάνουμε και να είναι σωστή, πρέπει να στραφούμε και σε αγορές όπως η Ρωσία και να φύγει και η βίζα. Δεν μπορεί να ζητάμε βίζα από τους Ρώσους να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι λάθος. Η Αμερική είμαστε. Συμφωνώ. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου δύο λεπτά ακόμα. Αντιμετώπισα ένα θέμα προημερών, εδώ από την εκπομπή, με τον πρόεδρο του συνδέσμου, ο Τάμι Ζώνος Θεσσαλονίκης, νομού Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, ο οποίος μου είπε το εξής, και εγώ έγινα Τούρκος εκεί την ώρα. Χαριτολογώντας το λέω, δεν έχω τίποτα με τους Τούρκους. Μου είπε ότι εδώ και 5 χρόνια, πάμε στον 6ο χρόνο, έχει ετοιμάσει την μελέτη για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εδώ στη Θεσσαλονίκη από τα Σκουπίδια. Έχει στείλει την μελέτη και την αίτηση για να προχωρήσει την κατασκευή στην Αθήνα και απάντηση δεν πήρε ποτέ. Λέω εγώ 6 χρόνια δεν μπορούσε κανένας να το δει και αναρωτιέμαι και το ρώτησα πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα τη δικιά μας ή εν πάση περιπτώσει και στο κράτος αν το θέλουμε. Και μου εξήγησε ότι θα δούλευαν 200 υπάλληλοι, 200 άτομα. Θα είχε βάλει σε μηχανισμό μια επένδυση η οποία και προσωπικό θα είχε απασχολούσε, αλλά θα είχε εξοικονόμηση ενέργεια θα έκανε. Όχι μόνο αυτό, και 3,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα όφελος για τον νομό. Και αυτό δεν το έχει δει κανείς. Λοιπόν, χαίρομαι που μου το λέτε. Χαίρομαι που μου το εμπιστεύεστε. Θέλω να πω τον κύριο Ζουρνά, τον οποίο τον είχα καθηγητή. Α, ναι. Και όταν έδινα στο για το πανεπιστήμιο. Ότι να πάω να τον βρω προσωπικά εγώ, να δω τι έχει κάνει και να βοηθήσω τόσο ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η επένδυση. Χαίρομαι πάρα πολύ, θα κανονίσω εγώ τη συνάντηση. Δεν το υπόσχομαι, δεσμεύομαι θα το κάνω. Αυτό έλειπε, έχω την κόπια, θα είναι μπροστά, θα τη βρίσκετε μπροστά σας. Και θέλω να κλείσουμε με το εξής. Αυτό που συντάραξε και τη Βουλή και τους 300, μάλλον τους 900, τους 299, αλλά και όλη την Ελλάδα, όταν ξαφνικά βλέπουν ένα νέο βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να σηκώνεται επάνω, να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και να τους λέει ότι αν εξακολουθήσετε να έχετε αυτές τις μεθόδους, εγώ ποτέ δεν ξαναψηφίσω τίποτα. Αυτό ήταν πρωτοποριακό και αυτό ήθελε λίγο κότσια. Πώς το έκανε αυτό ο Θωμάς Ρομπόπουλος και γιατί? Καταρχάς ήταν μια έκρηξη, θα έλεγα, συνείδησης. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται νομοσχέδια το βράδυ και να λέει θα ψηφίσα υπερεπίγον. Το άλλο. Επίγον και αυτό να το καταψηφίσουμε. Εντάξει, μία-δύο, δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Πρέπει λοιπόν τα νομοσχέδια να τα συζητάμε. Άλλωστε, γι' αυτό μας έχει στείλει ο ελληνικός λαός στη Βουλή, για να μπορούμε να συζητάμε τα θέματα. Αλλιώς δεν έχετε και λόγους να συζητάμε. Γιατί σας πληρώνουμε άραγες και με παχυλούς μας τους. Να σηκώνουμε το χέρι μόνο και να λέμε ναι. Όχι, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω αυτό και δεν το κάνω. Ήταν η τελευταία φορά και το δήλωσα δημόσια. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Αν συνεχίσει. Καλά, αυτό ήταν. Η αλήθεια είναι ότι όλη η Θεσσαλονίκη, γιατί εφόσον κατάγεσαι από εδώ πέρα, καμπάρωνε γι' αυτό, γιατί εντάξει, έλεος πια λέμε. Υπέρ ή κατά της βουλευτικής ασυλίας? Είναι κάτι που πρέπει να τελειώνει επιτέλους. Λοιπόν, εγώ προσωπικά το απέδειξα έμπρακτα. Επειδή είχα μία πινακίδα διαφημιστική σε ένα γήπεδο, ήρθε μία κλίση και λέω: φεύγω από την βουλευτική ασυλία να πάω να δικαστώ. Και με χειροκρότησε πραγματικά όλο το κοινοβούλιο που πήρε αυτή την απόφαση. Άρα λοιπόν ξεκάθαρα είμαι να καταργηθεί η βουλευτική ασυλία. Δεν υπάρχει λόγο ο βουλευτής για θέματα τα οποία είναι αστικά να έχει βουλευτική ασυλία. Το θεωρώ λάθος. Σωστό. Θέλω, Θωμά Ρομπόπουλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μέρες γιορτινές ήσουν κοντά μας. Θέλω να τα λέμε. Θέλω να ακούει ο κόσμος.